συνέχεια όσο είπα προηγούμενα, ναι, 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 ότι αυτή η υπόθεση έπρεπε να ενώνει. Είναι μια εθνική υπόθεση. Ναι. Αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Θα πρέπει ο πολιτικός κόσμος επιτέλους να μας πει, να απαντήσει. Είναι απέναντι στη διαφθορά. Δίνουν τη μάχη εναντίον της διαφθοράς στο δημόσιο βίο. Και ο καθένας από αυτούς, ποια είναι η πρότασή του απέναντι στο φαινόμενο της διαφθοράς. Εδώ βλέπω ότι κάποιοι έχουν επιλέξει σαν στρατηγική να απαξιώσουν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μία υπόθεση που αναφέρονται περιέργως ή αν θέλετε εσκεμμένα μόνο στην ελληνική έρευνα. Να δεχθώ ότι στην Ελλάδα υπάρχουν σκοπιμότητες, πολιτικές σκοπιμότητες. Η αμερικανική έρευνα τι σκοπιμότητες έχει. Πιστεύει ο σόφρον πολίτης ότι η αμερικανική δικαιοσύνη ασχολείται με τη συγκεκριμένη υπόθεση για πολιτικές σκοπιμότητες της ελληνικής πραγματικότητας. Δηλαδή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχει στοχεύσει τη συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία για να εξυπηρετηθούν πολιτικές σκοπιμότητες και ελληνικά πολιτικά συμφέροντα. Ακούστε να δείτε. Σέβομαι εκείνο που βρίσκεται σε δύσκολη θέση και τη στρατηγική την οποία ακολουθεί. Τη σέβομαι. Θα πρέπει να σεβαστούν όμως και εκείνοι την άλλη την πλευρά που αγωνίζεται εναντίον της διαφθοράς. Το δίλημα είναι είμαστε εναντίον ή υπέρ της διαφθοράς. Δεν υπάρχει καλή και κακή διαφθορά. Δεν υπάρχουν οι δικοί μας διεφθαρμένοι και οι άλλοι διεφθαρμένοι. Είναι το δηλητήριο που μαραζώνει, που σαπίζει την ελληνική κοινωνία, που αποκεφαλίζει την αξιοκρατία, που αποκεφαλίζει την ισονομία και την πραγματική ισότητα στις ευκαιρίες της ζωής. Διότι όταν το χρήμα συγκεντρώνεται με τέτοιους βρώμικους τρόπους στους ολίγους, τους δίνουμε τη δυνατότητα να εξουσιάζουν τις ζωές μας και να προσπαθούν να μας πείσουν ότι έξω δεν είναι χειμώνας, ότι δεν κάνει κρύο, ότι είναι λιακάδα και μάλιστα έχουμε και καύσωνα. Σας είπα, προβληματίζουμε ιδιαιτέρως για όλους εκείνους που ζητούσαν να βγει η κουκούλα και ζητούσαν το κεφάλι των προστατευόμενων μαρτύρων, σήμερα να είναι συνήγοροι υπερασπίσεώς τους ότι υπήρχε κίνδυνος για την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους και καλά έκαναν και ήθελαν να φύγει. Και ότι θα πρέπει να απολογηθούν αυτοί που αποεκατέστησαν την ένωμη τάξη, που δεν τον άφησαν να διαφύγει και πλέον θα πρέπει να λογοδοτήσει, αφού δεν τις έδινε ως μάρτυρας οι πληροφορίες, θα πρέπει να αντικρούσε ένα κατηγορητήριο, διότι προφανέστατα υπάρχουν στοιχεία εμπλοκής του. Και είμαι βέβαιος. Δεν μετατράπηκε σε κατηγορούμενος μέσα σε μία νύχτα, κύριε Σαράκη. Δεν νομίζω ότι ήταν σε μία νύχτα. Δεν μπορεί κάποιος να μετατραπεί κατηγορούμενος σε μία νύχτα. Η δίωξη ασκήθηκε μέσα σε μία νύχτα. Και εκεί εγώ μέμφω με την εισαγγελία. Ότι τα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να τα βρήκαν το βράδυ της 31 Δεκεμβρίου του 2018 προς 1η Ιανουαρίου. Τα είχαν τα στοιχεία. Και αφού είχαν τα στοιχεία εμπλοκής, σύμφωνα με τον νόμο που λέει ότι εκείνος ο οποίος είναι μάρτυρας συμφέροντος δεν πρέπει να εμπλέκεται καθιονδήποτε τρόπο στις παρόνομες πράξεις. Αφού λοιπόν είχαν τα στοιχεία που έδειχναν ενδείξεις ότι ο συγκεκριμένος εμπλέκεται, άρα εκ των πραγμάτων de facto δεν μπορούσε να είναι προστατευόμενος μάρτυρας. Και από τη στιγμή που τα έλαβαν αυτά τα στοιχεία, παραχρήμα έπρεπε να επαναξετάσουν το καθεστώς του και να τον καλέσουν ως κατηγορούμενο. Διότι αν είχε διαφύγει θα ήταν πλήγμα για την έρευνα. Αυτό... Και κάποιος, κυρία Κρυβοπούλου, επιτρέψτε μου να το πω, γιατί είμαι υποχρεωμένος να το πω, απέναντι στους εντολείς μου και απέναντι σε όλους εκείνους που στηρίζουν αυτή την υπόθεση και μιλάω για τους απλούς πολίτες, θα ήταν θάψιμο. Θα είχαν φύγει στο εξωτερικό και θα ισχυρίζονταν όλα αυτά που τα οποία θα ισχυρίζονταν και θα υπήρχε εδώ ένα σύστημα που θα στήριζε αυτή την παραπληροφόρηση και θα μας έβγαζε όλους τρελούς. Και θα ερχόταν η μέρα που αυτοί που θα ήταν να απολογηθούν θα απολογούμασταν εμείς δίθεν για τη σκευωρία. Εγώ λοιπόν έχω να πω την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα του καινούργιου χρόνου, ότι για αυτή την υπόθεση ξημερώνει πράγματι το φως της δικαιοσύνης απέναντι στο σκοτάδι της διαφθοράς, απέναντι της απείλας των ισχυρών, διότι ακριβώς με στην πλάτη του ελληνικού λαού κάποιοι έχουν κερδοσκοπήσει. Για όνομα του Θεού και στην υγεία μας,
Βάλατε χέρι και στην υγεία. Βάλατε χέρι στον άρρωστο. Βάλατε χέρι στον συνταξιούχο. Διαλύθηκαν τα ταμεία για να γίνουν κάποιοι κερδοσκόποι για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αυτοί λοιπόν δεν θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Και θα σας πω κάτι, κυρία Κρυμποπούλου, όχι σε εσάς, μέσα σας και στον κύριο Καψόγα. Σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεν πρέπει να σκέφτονται πολιτικά σε τέτοια θέματα. Θα πρέπει να σκέφτονται πάνω απ' όλα την ανθρώπινη αξία. Δηλαδή, υποβαθμίζουν τον εαυτό τους. Δηλαδή, θυσιάζονται για ποιον? Για τους διεφθαρμένους? Δεν θα πρέπει να ενώσουμε όλοι μας? Όλοι μας να είμαστε ενωμένοι σε αυτή την υπόθεση. Και να πούμε ότι θα πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Και θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να βάλουν κανόνες κατά της διαφθοράς. Και να τους στηρίσουν όλοι. Γιατί όταν δεν το κάνουν, σημαίνει ότι κάποιοι βολεύονται με το να υπάρχουν κενά στην νομοθεσία, γιατί κάποιοι βλέπουν την πολιτική ως business. Γιατί ήταν και συνένοχοι, κύριε Σαράκη. Μα όταν κάποιοι, σας το λέω, κυρία Κρυμποπούλου, όταν κάποιος πολίτης αποφασίζει να ασχοληθεί με την πολιτική, ναι, πρέπει να το κάνει με την αξία να προσφέρει στην κοινωνία. Όταν το κάνει γιατί βλέπει την πολιτική για business και τις θέσεις εξουσίας ως ευκαιρία να γίνει πλουσιότερος με τον οποιονδήποτε τρόπο, τότε μιλάμε για τη σαπίλα της πολιτικής εξουσίας και το βλέπετε καθημερινά ότι ο κόσμος, η κοινωνία, ο απλός πολίτης γυρίζει την πλάτη στους πολιτικούς. Και όταν τη γυρίσει στην πολιτική, τότε τα συμφέροντα, γιατί αυτοί έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν την γνώμη, θα επιβάλλουν και την καθημερινότητά μας και τότε θα περάσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι από τη σκλαβιά του πολίτη, όπου την ελευθερία μας θα την οραματιζόμαστε, θα τη διαβάζουμε στα βιβλία, αλλά δεν θα τη ζούμε. Θα χάσουμε την ελευθερία άρα, μας. Άρα, για να δώσουμε έτσι ένα επίγραμμα στη συγκεκριμένη περίπτωση με την οποία άνοιξε όλο αυτό που περιγράψατε τόση ώρα, έτσι πάρα πολύ ανάγλυφα, είναι αλήθεια, και με απόλυτη σαφήνεια και χωρίς καμία υπεκφυγή, κύριε Σαράκη. Η έρευνα πρέπει να προχωρήσει. Ναι, ναι, θέλω να πω το εξής. Ο συγκεκριμένος γνώριζε ότι πια επίκειται η έξοδός του, αν το λέω σωστά, από το καθεστώς ασυλίας. Γιατί τα πάντα διαρρέουν στην Ελλάδα. Ότι απειλείται με άσκηση διώξεων. Όχι, ακούστε, δεν ήταν απειλή. Ήταν εκ των πραγμάτων. Εκ των πραγμάτων. Απειλή το λένε. Τι ναι. Απειλή. Όχι, απειλή έχει. Υπήρξε σωστά μια συμφωνία, μια ναι, συνδιαλλαγή. Ναι. Επίσης. Ήξερε λοιπόν ότι το επόμενο που τον περιμένει. Από τη στιγμή που δεν συνεργάζεται. Είναι αυτό. Έτσι, είναι αυτό. Και το ήξερε όχι μόνο επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνος, επειδή προφανέστατα, και διορθώστε με αν εικάζω λάθος, κάποιοι ενδεχομένως να τον είχαν πληροφορήσει κιόλας. Και προετοίμαζε τη φυγή του. Να το πω. Ναι. Άκουσα στο βίντεο ότι είπε ο Πρωθυπουργός, ναι, ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι ήρωες. Είναι, ναι, ήρωες. Ναι. Ο συγκεκριμένος, εκείνη την εποχή που το είπε ο Πρωθυπουργός, ήταν ήρωας για όλη την κοινωνία. Mm-hmm. Επέλεξε όμως προφανώς να γίνει ήρωας για ένα κομμάτι ενός συστήματος. Ναι. Και άλλαξε δούριος ύπος, όπως εφαρσός. Ναι. Με την στάση του στη συνέχεια, ναι, ήταν ήρωας για κάποιους άλλους. Δεν λέτε κάτι. Οι αμερικανικές αρχές, τις οποίες για την δράση των οποίων εσείς έχετε την απόλυτη γνώση εσείς, ξαναλέω για τους τηλεθεατές, συμβάλλετε, ναι, αυτό εννοώ. Ξαναλέω για τους τηλεθεατές ότι ο κύριος Σαράκης είναι ο δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων των Αμερικανικών αρχών, τους οποίους οι Αμερικανικές αρχές, έτσι δεν είναι, κύριε Σαράκη, σωστά, έχουν επιλέξει να τους εντάξουν σε ένα και τους αξιολογούν, και τους αξιολογούν συνεχώς, ναι, διαρκώς, ναι, και τους έχουν εφιστήσει την προσοχή ότι πλέον, εάν, κύριε Κρυμποπούλου, ναι, ναι, εάν δεν εισφέρουν στην έρευνα, ναι, αν δεν πουν την αλήθεια, ναι, εάν αποκρύψουν το ελάχιστο, χάνουν την ασυλία τους. Ναι. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο πέλεκες της Αμερικανικής δικαιοσύνης είναι, ναι, ιδιαίτερα βαρύς και δεν συγχωρεί και δεν αναγνωρίζει ελαφρυντικά. Ο συγκεκριμένος κύριος δεν ήταν στην ομπρέλα την Αμερικανική. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο πλαίσιο της συνεργασίας και της συνέργειας. Γνωρίζετε. Να το διευκρινίσουμε ότι είναι άλλοι προστατευόμενοι μάρτυρες υπό η Αμερικανική ομπρέλα, σωστά. Και άλλοι, και άλλοι στην Ελλάδα. Η Αμερικανική πλευρά. Ναι. Κύριε, επιτρέψτε μου να το θυμίσω στους τηλεθεατές σας. Από τις 13 Δεκεμβρίου του 2017, με επίσημο έγγραφό τους στις ελληνικές αρχές, γνωστοποιούσαν ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο συμπεριλαμβάνεται σε εκείνους που πιθανόν έχουν εμπλοκή στις αθέμητες πρακτικές της φαρμακοβιομηχανίας. Ναι. Δηλαδή,
Οι αμερικανικές αρχές το συγκεκριμένο πρόσωπο το είχαν, στα μπάρ ήδη. Το είχαν υποδιερεύνηση και μάλιστα το είχαν αξιολογήσει στα κορυφαία ονόματα τα οποία εμπλέκονταν στις συγκεκριμένες αθέμητες πρακτικές. Ωστόσο, δεν το ενέταξαν οι ίδιοι στους προστατευόμενους μάρτυρες. Και αυτό ίσως έχει μια κάποια σημασία. Ή εγώ κάνω λάθος? Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το ότι δεν το ενέταξαν οι αμερικανικές αρχές στο δικό τους πλέγμα των προστατευόμενων μαρτύρων, αλλά τον υπέδειξαν στις ελληνικές αρχές. Κοιτάξτε, ναι. Είπα ότι είναι ευφύης. Αλλά να μπορέσει οποιοδήποτε ευφύης να, αν θέλετε, να παραπλανήσει. Ή να το πω λαϊκά, αθλητικά θα μου το επιτραπεί, να τριπλάρει τις αμερικανικές αρχές. Δεν νομίζω ότι έχει γεννηθεί ακόμα. Κομματάκι δύσκολο. Είπατε πριν, και να κλείσουμε με αυτό, ότι τώρα περιμένετε φως στην υπόθεση Νοβάρτης. Βεβαίως. Διότι η περίπτωση η συγκεκριμένη ήταν μια απόπειρα εμπλοκής. Αν έφευγε, είχε μπλοκάρει έρευνα οριστικά. Δέχεστε αυτό που μου μεταφέρθηκε και εμένα και σας το μεταφέρω και εγώ και στους τηλεθεατές, ότι θα ήταν μια περίπτωση πιο βαριά και από την απόδραση Χριστοφοράκου σε ό,τι αφορά τη συγκάλυψη? Βεβαίως. Άρα αυτή η σύλληψη ξεμπλοκάρει κιόλας. Θα πρέπει να ξεμπλοκάρει. Θα πρέπει ή ξεμπλοκάρει? Ξεμπλοκάρει και ξεμπλοκάρει, θα πρέπει. Έτσι κι αλλιώς. Ξεμπλοκάρουν τα πράγματα, διότι ακριβώς ήταν μπλοκαρισμένα με την δικιά του ασυλία. Διότι επαναλαμβάνω, εγώ πιστεύω, η προσωπική μου άποψη, ότι πίσω από την ασυλία ήταν και όλοι εκείνοι οι οποίοι στοιχιζόταν και είχε συνεργαστεί και μαζί τους. Και βολεύονταν από αυτή την ασυλία. Εντάξει. Mm-hmm. Και όλοι περιμένουν τις εκλογές. Και είναι λογικό ότι όταν περιμένεις εκλογές, περιμένεις ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα που σε βολεύει. Ναι. Που αυτό το αποτέλεσμα πιστεύουν κάποιοι ότι θα μπορέσουν να επανατοποθετήσουν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θα το επαναλάβω όμως για άλλη μια φορά. Γιατί θέλω να το ακούσουν. Είναι καθήκον μου να το ακούσουν. Εάν πιστεύουν ότι η ελληνική πραγματικότητα μπορεί να διαμορφωθεί ενώ υπάρχουν άνθρωποι, ενώ υπάρχει δικαιοσύνη, που υπηρετούν άνθρωποι τη δικαιοσύνη, από εδώ μέχρι την Ουάσιγκτον, κατά την ταπεινή μου άποψη, θεωρώ ότι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Μάλιστα. Κύριε Σταράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, πάρα πολύ. Εγώ καλή χρονιά. Κρατώ με ενδιαφέρον την προοπτική που μας περιγράψατε ήδη, ότι έρχονται εξελίξεις. Θέλουμε η νέα χρονιά να είναι μια μεγάλη νίκη κατά της διαφθοράς. Ναι. Και το χρωστάμε όλοι μας απέναντι στους εαυτούς μας, γιατί πρόκειται για την υγεία, απέναντι στην πατρίδα μας. Πρέπει επιτέλους και η πατρίδα μας αυτά τα φαινόμενα της διαφθοράς που είναι πλέον τριτοκοσμικά να μην συγχωρούνται. Και να τιμωρούνται. Αυτό ευχόμαστε όλοι, κύριε Σαράκη. Και νομίζω ότι και ο ελληνικός λαός είναι και ώριμος και συνειδητοποιημένος, και νομίζω ότι μπορεί κατά μεγάλο μέρος να διακρίνει ποιος επιθυμεί την έρευνα και την πάταξη της διαφθοράς στο σύνολό της, ποιος κάνει ότι επιθυμεί την πάταξη της διαφθοράς και ποιος δεν την επιθυμεί. Και νομίζω ότι εσείς αυτό το εκλαμβάνετε και το προσλαμβάνετε περισσότερο από ό,τι εμείς. Εγώ, συνειδητεργός της δικαιοσύνης, λέω ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να σταθεί στο ύψος της. Δεν πρέπει να φοβάται τίποτα. Δεν πρέπει να λυγίζει σε οποιαδήποτε πίεση. Θα πρέπει να ασκήσει το καθήκον της απέναντι σε αυτή την ελληνική κοινωνία που σύσσωμη απαιτεί διαφάνεια και κάθαρση. Το να υπάρχουν πολιτικές φωνές που να λένε άλλα πράγματα στην κοινωνία είναι μια ισχνή μειοψηφία. Αυτοί νομίζουν ότι μπορούν να κορυδεύουν τον κόσμο. Βγείτε ένα γκάλωπ στον κόσμο και ρωτήστε τους, υπάρχει σκάνδαλο ή δεν υπάρχει σκάνδαλο? Αν σας απαντήσουν ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο, τότε θα σκίσουμε τα πτυχία μας όλοι. Όχι, τότε δεν χρειάζεται να αγωνιζόμαστε εναντίον της διαφθοράς. Αυτή η σύλληψη, και να το κλείσουμε εδώ, θεωρείτε ότι ξεμπρόστιασε και αυτούς τους μηχανισμούς συγκάλυψης εντός της δικαιοσύνης? Κοιτάξτε να δείτε. Όχι σύλληψη. Το τι έκρυβε ο συγκεκριμένος και το πώς. Η απαγόρευση εξόδου. Ναι. Έδειξε τα κενά που υπάρχουν μέχρι και τα κενά στέλνει που υπάρχουν. Και μηνύματα στους μηχανισμούς οι οποίοι δεν θα επιθυμούσαν περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και που μας περιγράψατε εσείς τόσο ανάγλυφα πώς προσπάθησαν να τη συγκαλύψουν, στέλνει ένα μήνυμα. Είναι μάλλον τόσο δυναμικό το μήνυμα? Πολύ. Ώστε... Είναι. Πολύ. Μάλιστα.
Έχουν αντιληφθεί ότι... Ότι παιδιά σας πιάσαμε, ξέρουμε πώς δουλεύετε. Αυτό είναι. Ότι δεν κοιμόμαστε, δεν κοιμόμαστε και ότι εμείς έχουμε το Θεό της δικαιοσύνης δίπλα μας που τα βλέπει όλα, τα ακούει όλα, τα